Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η εύνοια της τύχης φέρνει να μιλάνε δύο βουλευτές από τη Δράμα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα που έθεσε κάποια στιγμή ως δέσμευση μόνο για συζήτηση. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Τώρα, στην πολιτική ζωή υπάρχουν πολλές υποκειμενικότητες και μερικές αντικειμενικότητες. Μία εξ αυτών, που φαντάζομαι ότι δεν θα την αρνηθεί κανένας μέσα στην Ολομέλεια, είναι ότι για 25 χρόνια έχουμε ένα στρεβλό και θολό τηλεοπτικό τοπίο. Και τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 δεν έκαναν παρά ελάχιστα πράγματα για να λύσουν αυτές τις στρεβλότητες, αυτή τη διαπλοκή και αυτές τις αιμομικτικές σχέσεις που είχαν τράπεζες, κανάλια, εργολάβοι, εφοπλιστές. Ακούγεται τώρα λίγο αντιφατικό να κατηγορούμαστε εμείς για πρόθεση δημιουργίας νέων τζακιών τη στιγμή που δεν έχει αποδειχθεί τίποτα απολύτως. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική, επί τρεις μέρες ζήσαμε έναν τετριμένο συνδικαλισμό από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης που έφτασε στο σημείο μέσα στην Επιτροπή να αμφισβητηθεί και η αυθεντικότητα της σύνθεσης της Επιτροπής. Πρωτοφανές πράγμα, σαν να είμαστε σε σχολική επιτροπή. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν το αίτημα της συνταγματικότητας που ακούσαμε σήμερα στην Ολομέλεια. Επ' αυτού ξεπεράστηκε επίσης και αυτό το ζήτημα. Και όσο και αν είναι μεγάλος πόνος συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, για δική τους δυστυχώς τύχη θα εφαρμοστεί. Στο αίτημα της συνταγματικότητας μένω σε ένα μόνο σημείο που λέει είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση για τον αριθμό των αδειών. Η απάντηση δικιά μου προσωπικά είναι ντίτζια. Δεν έχει ξαναγίνει πάροχη προγραμμάτων να είναι και πάροχη συχνοτήτων. Το είπε και ο κύριος Βούτσης, το είπαν και άλλοι συναδερφοί μου, πολύ λίγο σας ένιαξε στην αξιωματική αντιπολίτευση γι' αυτό. Το ότι κάνατε αυτό το τερατούργημα και τα 6 ιδιωτικά κανάλια τα κάνατε και παρόχους συχνοτήτων ψηφιακών, δεν φάνηκε να σας πειράζει και καθόλου. Το δεύτερο που σας είπε ξανά και ο πρόεδρος της Βουλής, το ότι κλείσατε σε ευρωπαϊκή χώρα τη δημόσια τηλεόραση, δεν φάνηκε κανένας από εσάς να κάνει μια κριτική. Πώς συμβαίνει να κλείνει μια κυβέρνηση το δημόσιο κανάλι? Πώς μπορεί να συμβαίνει σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, ακόμα χειρότερα, να κάνει μια τέτοια πράξη και να μην υπάρχει καμιά αυτοκριτική? Μικρή παρένθεση. Στην καταγγελία που έκανε ο κύριος Μιχαλίτσης για τον κύριο, να μην τον αδικήσω το όνομά του, Νίκο Παπαουλάκη, δεν έγινε καμιά μήνυση, δεν υπήρξε καμιά διάψευση. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος παραμένει στη θέση του? Γιατί αφού αυτή η καταγγελία δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα ότι ηγήθηκε ως στρατηγός των αστυνομικών δυνάμεων για να κατεβάσει το διακόπτη της κρατικής τηλεόρασης, παραμένει αντιπρόεδρος? Βέβαια, το κλείσιμο της ΕΡΤ είχε μεταξύ διαφόρων άλλων σκοπών και έναν σκοπό για μένα ουσιαστικό. Να εμφανιστεί η ντίτζια ως ο μοναδικός πάροχος συχνοτήτων. Να εκλείψει ο ανταγωνιστής ο δημόσιος και να εμφανιστεί ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά θα απέτρεπε οποιονδήποτε άλλο να μπει μέσα στο κλειστό κλαμπ των 6 καναλαρχών. Και μιλάτε και για δημοκρατία. Εντάξει, ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Το ζήτημα είναι ότι το κλείσιμο αυτό της ΕΡΤ σήμανε και απολύσεις, γιατί είναι η άλλη κατηγορία που ακούμε, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι επειδή θα κλείσουν τα κανάλια. Το Alter το θυμάστε? Το Mad TV το ξέρετε? Το New Channel το γνωρίζετε? Τις επιχειρήσεις που κλείσαν, τις εφημερίδες που κλείσαν τα προηγούμενα χρόνια τα γνωρίζετε? Είπατε έστω και μία κουβέντα για αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια? Ακούστηκε από την πλευρά σας μία υποστηρικτική κουβέντα για τις δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους που χάσαν τις δουλειές τους? Σας λέει κάτι η Αγροτική Τράπεζα με τα 5 δισεκατομμύρια που δάνεισε σε αυτές τις επιχειρήσεις? Έχετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό το σκάνδαλο όπου συμμετείχατε εσείς? Δικοί σας υπουργοί παίρναν τηλέφωνο την Αγροτική Τράπεζα και χρηματοδοτούσε βουλιαγμένα μαγαζιά. Και να φτάσουμε λοιπόν σε αυτά τα μαγαζιά. Βλέπω εδώ από στοιχεία, μισό και πλέον δισεκατομμύριο χρωστάνε αυτά τα κανάλια. Να βγείτε ανοιχτά και να υποστηρίξετε ότι αυτά τα κατεστραμμένα μαγαζιά εσείς θέλετε να συντηρηθούν και να πείτε στους Έλληνες πολίτες που τόσο καίγεστε για την φοροεπιδρομή ότι πληρώνουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί εδώ υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος και πρέπει να ακουστεί. Η κακιά Αγροτική Τράπεζα,
αφού την καλή τη δώσαμε πυρ παρά στον κύριο Σάλα, η κακιά αγροτική τράπεζα με τα χρέη που έχει, σύμφωνα με δικό σας νομοσχέδιο, το 2017 θα μεταφερθούν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών αυτά τα χρήματα. Θα πείτε κάτι στους Έλληνες πολίτες που θα τους χρεώσετε ένα σκασμό δισεκατομμύρια, τα οποία δισεκατομμύρια χρηματοδοτούσαν ΜΜΕ, που ήταν γραμμένα στον πάγο. Γι' αυτό θα πείτε κάτι. Γιατί δεν ήρθαμε χθες στη Βουλή, δεν γεννήθηκαμε χθες αυτή τη χώρα. Το τι ακριβώς δημιουργήσατε 25 χρόνια με τα ΜΜΕ το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Την βδομάδα πριν το δημοψήφισμα, όπου ο Αρμαγεδόνας θα κατακτούσε τη χώρα μας, το ζήσαμε όλοι εδώ πέρα. Και επειδή η προπαγάνδα είναι πολύ συγκεκριμένη και προέρχεται από πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και πολιτικές δυνάμεις, δεν θα πρέπει να αγνοούμε και την πραγματικότητα. Άκουσα επίσης το άλλο εξαιρετικό. Οι ευαίσθητες περιοχές. Καταρχήν, δεν υπάρχουν στη χώρα ευαίσθητες περιοχές. Υπάρχουν περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα που ζει δύσκολα, και Καρφίδα σας καίγεται γι' αυτό, αλλά θέλετε να το αναφέρετε για να σας γράψει τηλεόραση. Δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ την Βόρεια Ελλάδα, όσοι μιλάτε για ευαίσθητες περιοχές. Αυτές οι ευαίσθητες περιοχές, λοιπόν, σε εισαγωγικά, τι ακούγανε όταν κλείσατε την ελληνική ραδιοφωνία? Ποια κανάλια βλέπανε όταν κλείσατε την ΕΡΤ? Ακόμα και σήμερα, γιατί καίγεσαι τόσο πολύ για την διαφάνεια και τη δημοκρατία, αυτές οι περιοχές από την Τίτζια δεν έχουν κάλυψη. Εχήνος, Κένταυρος, Παρανέστη, Νευροκόπη, ακόμα και σήμερα δεν βλέπουν. Ξέρετε που πέφτουν αυτά τα μέρη? Όχι. Απλώς λέτε ευαίσθητες περιοχές και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Είπαμε και τον εθνικό μας τόνο και είμαστε εντάξει. Να πάτε εκεί πάνω, λοιπόν, για να γνωρίσετε αυτούς τους ανθρώπους από πού ενημερώνονται. Και τι κακό κάνατε όταν κλείσατε την ελληνική ραδιοφωνία. Τους ανθρώπους, λοιπόν, που αφήσατε εσείς στην ανεργία, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και τους ξαναέβαλε στη δουλειά, γιατί παρανόμως τους απολύσατε. Και δεν έχετε κανένα δικαίωμα, λοιπόν, να μιλάτε για ανέργους, για δημοκρατία, για αξιοκρατία και για οτιδήποτε άλλο εσείς 30 και 40 χρόνια δεν το υπηρετήσατε. Κλείνω, λοιπόν. Αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να βάλετε μαύρες πλερέζες, αλλά θα εφαρμοστεί. Κύριε Χαρακόπουλε, ελάτε για 7 λεπτά και μετά ο κύριος Μπουκόρος.